Απάντηση στο αίτημα των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών να παραιτηθεί έδωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ο κύριος Φλωρίδης δήλωσε ότι με τους συγγενείς των θυμάτων δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο αντιπαράθεσης, αλλά αντίθετα υπάρχει σεβασμός με πράξεις. Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης γίνεται με τα πολιτικά κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή και κυρίως με τα ψέματα των πολιτικών κομμάτων. Αυτή η φράση που τα πολιτικά κόμματα επιχειρούν να παραποιήσουν η δική μου είναι πάρα πολύ καθαρή. Αφορούσε γιατί αυτή είναι η διατύπωση, τη συμπεριφορά και τα ψέματα των πολιτικών. Αναφορικά με τη φράση του από το Βήμα της Βουλής περί μπαζώματος που είναι για τα μπάζα, ο κύριος Φλωρίδης μίλησε για μια καθαρή φράση που επιχειρούν να παραποιήσουν τα κόμματα. Με τους συγγενείς των θυμάτων δεν υπάρχει το παραμικρό σημείο αντιπαράθεσης. Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο ή το οποιοδήποτε πεδίο μεταξύ μας έντασης. Στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι διεξάγουν έναν αγώνα για να μην ξεχαστεί η υπόθεση αυτή και να υπάρξει δικαιοσύνη, με τους ανθρώπους αυτούς δεν υπάρχει η παραμικρή αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης, αντίθετα, υπάρχει σεβασμός με πράξεις. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εφόσον η φράση είναι τόσο πολύ καθαρή, γιατί επιχειρούν τα πολιτικά κόμματα να τη διαστρεβλώσουν? Η κυβέρνηση έχει απαντήσει στο ζήτημα του να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αυτού του φοβερού δυστυχήματος των Τεμπών με πολύ συγκεκριμένες πράξεις. Πρώτον, με την ψήφιση της διάταξης με την οποία αποδειχτήκαμε τάχιστα το αίτημα των ανακριτών να μπορούν να ανοίξουν τις συνομιλίες και να ακούσουν τις συνομιλίες πέραν των όσων είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή στα χέρια τους από τις επιχειρησιακές συνομιλίες. Όταν πήγαμε τη διάταξη αυτή στη Βουλή για να μπορέσουν οι ανακριτές να ακούσουν τις συνομιλίες των πάντων, η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα ο ενιαίος τότε ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τη διάταξη αυτή. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να δοθεί η δυνατότητα στους ανακριτές να ακούσουν τις συνομιλίες και κατηγορούν την κυβέρνηση. Δεν την ψήφισαν επίσης τη διάταξη αυτή και αυτοί οι υποκριτές της νίκης. Όταν στη συνέχεια η κυβέρνηση έφερε τη διάταξη στους ποινικούς κώδικες που ψηφίσαμε πριν από ένα μήνα περίπου, να μπορέσει αυτή η δίκη να γίνει γρήγορα, έχοντας αφαιρέσει την υποχρέωση του εισαγγελέα να προκαλέσει βούλευμα δικαστικό που καθυστερεί, και τη διάταξη αυτή δεν την ψήφισαν. Δηλαδή, πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση της ανάκρισης και για την επιτάχυνση της διαδικασίας ώστε η δίκη να γίνει γρήγορα, δεν την ψήφισαν αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση. Να σημειωθεί πως ο κύριος Φλωρίδης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Κυρανάκη στα εγγένεια του νέου κτηματολογικού γραφείου στον Οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών.